Καλησπέρα σας, λοιπόν, και από μένα. Εγώ σήμερα ήρθα εδώ να σας μιλήσω για την αλληλεπίδραση γλώσσας και κοινωνίας. Είναι ένα θέμα που θεωρώ ότι έχει απασχολήσει πολλούς, πραγματικά πολλούς ανθρώπους γύρω μου, και θα ήθελα και εγώ μέσω αυτού του βήματος να εκφράσω την άποψή μου πάνω σε αυτό. Θα μου πείτε όμως, γιατί από όλα τα μείζωνα θέματα που μπορεί να απασχολούσουν τους γύρω μου, εγώ να διαλέξω κάτι τέτοιο? Υπάρχουν άραγε γλώσσες καθαρές, όπως τις αποκαλούν ορισμένοι? Και αν υπάρχουν, τότε τι καθορίζει αυτή την καθαρότητα? Ποιος λέει τι είναι καθαρό και τι όχι στο κάτω-κάτω? Αυτά ήταν κάποια από τα ερωτήματα που γύριζαν για καιρό στο μυαλό μου και σήμερα έχω ανέβει σε αυτή τη σκηνή για να μοιραστώ τις απαντήσεις τους μαζί σας. Ας μην προτρέχω όμως καλύτερα και ας πάρω τα πράγματα από την αρχή. Από το πώς ξεκίνησα δηλαδή εγώ να επεξεργάζομαι σε πρώτο επίπεδο τους συγκεκριμένους προβληματισμούς και τις διάφορες προεκτάσεις τους στο μυαλό μου. Όλα ξεκίνησαν πριν από περίπου 2 χρόνια. Ήταν ένα από εκείνα τα σαββατιάτικα πρωινά της Άνοιξης που σηκώνεσαι από το κρεβάτι και λες: «Ναι, αυτέ μου, σήμερα θα κάνω κάτι». Και παραδόξως, όντως το έκανα. Εκείνη ήταν η μέρα που από ένα τυχαίο άρθρο στην οθόνη του υπολογιστή μου πρώτα ήρθα σε επαφή με τον μαγικό κόσμο της γλωσσολογίας. Και μπαίνοντας κανείς σε αυτόν τον κόσμο, το πρώτο πράγμα που αντιλαμβάνεται είναι το εξής. Στις γλώσσες, όπως και στις τέχνες, δεν υπάρχει παρθενογέννηση. Όλα από κάπου προέρχονται και μέσω της εξέλιξης κάπου φτάνουν. Πηγαίνοντας πίσω, μέσα από τη γλωσσική ιστορία, κανείς μπορεί να φτάσει ως την εποχή της γέννησης της ανθρώπινης σκέψης. Ενώ αν κοιτάξει προς τα μπρος, ποιος ξέρει μέχρι πού μπορεί να ταξιδέψει η ματιά του? Μέσα από το γλωσσικό συνεχές, κανείς παρατηρεί τη διαρκή γέννηση νέων γλωσσών και ακολούθως την εξέλιξή τους σε άλλες. Διότι μία γλώσσα, ξανά όπως και μία τέχνη, εξελίσσεται παράλληλα με την ανθρώπινη κοινωνία, χωρίς ωστόσο ποτέ να χάνει και τον ουσιαστικό της ρόλο. Αυτό δηλαδή της έκφρασης συναισθημάτων, ιδεών και απόψεων μεταξύ των ανθρώπων. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι μόνο σε εμάς τους ανθρώπους έχει δοθεί μια τέτοια απίστευτη ικανότητα. Για να μην τα απολογώ, ωστόσο, έτσι διαβάζοντας και μελετώντας γύρω από τις διάφορες γλώσσες αυτού του πλανήτη, είχα μείνει κατάπληκτος και από την απαράμιλη διαφορετικότητα που υπήρχε μεταξύ τους. Είχα ενθουσιαστεί με τα ουγγρικά στην κεντρική Ευρώπη. Μια γλώσσα με 18 γραμματικές πτώσεις και απίστευτα μακρόσυρτες λέξεις. Είχα καταγοητευτεί από τα Wolof της Δυτικής Αφρικής. Μια γλώσσα χωρίς επίθετα. Στον οποίο τη θέση χρησιμοποιεί αποκλειστικά μετοχές για να προσδώσει μια ιδιότητα στα ουσιαστικά. Ενώ σε αυτό το σημείο μπορώ να σας βεβαιώσω ότι σε μια φάση είχα αρχίσει να βλέπω στον ύπνο μου Θιβετιανούς μοναχούς επάνω στα Ιμαλάια να γράφουν στην ιδιαίτερη τους γλώσσα, οι οποίοι είχαν να διαθέτει ένα απίστευτα δυσνόητο, τουλάχιστον για εμένα, σύστημα ορθογραφίας. Αυτά όμως είναι απλά πληροφορίες, θα μου πείτε. Πληροφορίες, ωστόσο, οι οποίες μαζί με πολλές ακόμα, με οδήγησαν τελικά στον κοινό παρανομαστή όλων αυτών. Στο γεγονός δηλαδή ότι μία γλώσσα αποτελεί εργαλείο δήλωσης πραγμάτων και επηρεάζεται από το περιβάλλον. Έτσι, ακολουθώντας τη βασική αρχή της πραγματολογίας, συνειδητοποίησα ότι μία κοινωνία διαμορφώνει το λεξιλόγιο της με βάση τις ανάγκες των ανθρώπων της. Αυτό λέγεται γλωσσική σχετικότητα και θα ήθελα να αναφέρω ένα δικό μου πιο προσωπικό παράδειγμα για αυτό το φαινόμενο. Πριν από κάποιο καιρό, όταν είχα πρωτοξεκινήσει να μαθαίνω νορβηγικά, σε μία συνομιλία με μία φίλη διαλογραφίας από την Νορβηγία που είχα κάνει και με βοηθούσε με τη γλώσσα της, μου είχε πει χαρακτηριστικά χαριτολογώντας ότι προκειμένου κάπως να λέει ότι στα αλήθεια μιλάει νορβηγικά, πρέπει να γνωρίζει τουλάχιστον 5 διαφορετικές λέξεις για να περιγράψει το χιόνι. Λέξεις δηλαδή εξαιρετικά χρήσιμες στην παγωμένη Νορβηγία, αλλά παντελώς άχρηστες σε μια θερμότερη περιοχή. Αυτή είναι η απόδειξη, κυρίες και κύριοι, ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν πλουσιότερες και φτωχότερες γλώσσες σε αυτόν τον πλανήτη. Πολύ ωραία αυτά θα μου πείτε σε αυτό το σημείο. Όμως, τι γίνεται όταν ένας όρος αναγκαίος για τους χρήστες μιας γλώσσας απλούστατα δεν υπάρχει μέχρι πρότινος?
τότε συμβαίνουν δύο πράγματα. Είτε δημιουργείται από το συνδυασμό προϋπαρχουσών λέξεων της ίδιας γλώσσας, είτε υιοθετείται απευθείας από κάποια άλλη προσαρμοσμένος στα εκάστοτε γλωσσικά δεδομένα. Παράδειγμα γι' αυτό αποτελεί και η ελληνική παρλαπίπα, η οποία προέρχεται από το γερμανικό «παπεγλάπαπ», το οποίο σημαίνει ανοητολογία. Τι υπέροχη λέξη να πει κανείς ανοητολογία, άλλωστε. Και ηχούσε στα ελληνικά αυτιά ως κάτσα το ιταλίζουν «παρλαπάπαπ», το οποίο κάποιος με αίσθηση του χιούμορ εξελίνησε σε παρλαπίπα τελικά. Ναι, αυτό συνέβη όντως. Και όσο κωμικό και αν ακούγεται, θεωρώ ότι είναι το στοιχείο αυτό που στην ουσία ενώνει τις γλώσσες όπως και τους ανθρώπους μεταξύ τους. Η ανάγκη δηλαδή για επαφή προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδος. Όπως όμως έχετε καταλάβει και από τα μέχρι τώρα λεγόμενά μου, μία γλώσσα είναι ελεύθερη και αλλάζει. Εξάλλου, έμφυτος μηχανισμός μιας γλώσσας είναι και η γλωσσική μεταβολή. Αυτό δεν σημαίνει πως οδηγεί σε κάτι καλύτερο ή χειρότερο. Ενώ η δαιμονοποιημένη από πολλούς λεξιλογική απλοποίηση, στην πραγματικότητα είναι κάτι εξαιρετικά σύνηθες. Οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, την εποχή του Σοκράτη και του Περικλή, έλεγαν «θέλει ή να», για να πούν κάτι στο μέλλον, το οποίο με την πάροδο των αιώνων και μέχρι το μεσαίωνα είχε μετατραπεί σε ένα «θενά» ή «θανά», για να καταλήξουμε τελικά στο λιτό και απέριτο νεοελληνικό «θα» του μέλλοντα. Επίσης, όπως προείπα, μία γλώσσα επηρεάζεται και από το κοινωνικοπολιτικό σκηνικό της κάθε εποχής. Η αλλαγή των συνθήκων επιφέρει και αλλαγή στον τρόπο συμπεριφοράς των ομιλητών. Στις κωδικοποιημένες γλώσσες, φυσικά, αυτό εκλαμβάνεται ως γλωσσική φθορά και παρακμή. Αυτή η άποψη επικρατούσε και στην Ελλάδα από τους υποστηρικτές της καθαρεύουσας, ενώ εξακολουθεί να παραμένει μια πολύ δημοφιλής αντίληψη μέχρι και τις μέρες μας, ειδικά στους συντηρητικότερους κύκλους της κοινωνίας μας. Σε αυτό το σημείο, δεν μπορώ να παραλείψω βέβαια και την υπεραλιστική πολιτική των διάφορων κρατών, ως ένα ακόμα από τους λόγους που διάφορες γλώσσες είτε άλλαξαν μέσα από τη γλωσσική επαφή, είτε πέθαναν μέσα από τη χρήση της ισχυρής γλώσσας του κατακτήτη για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας. Στην εποχή των μεγάλων ανακαλύψεων και της απεικιοκρατίας Φερμπίν, οι δυτικές γλώσσες επιβλήθηκαν στον νέο κόσμο, οδηγώντας είτε στον αφανισμό του μεγαλύτερου μέρους των διάφορων τοπικών γλωσσών, είτε στη δημιουργία των λεγόμενων γλωσσών Pidgin. Γλωσσικών κατασκευασμάτων δηλαδή, τα οποία επέβλεπαν αποκλειστικά στην επίτευξη της βασικής επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων με διαφορετικές γλωσσικές καταβολές. Πολλές Pidgin, βέβαια, εξελίχθηκαν και σε μητρικές γλώσσες κάποιων ομιλητών, οπότε έγιναν κρεολές γλώσσες, όπως τα γαλλικά της Αϊτής ή τα αγγλικά της Τζαμάικας. Τέλος όμως, έχω επιλέξει να αναφερθώ και στον πιο παρεξηγημένο από τους τρόπους γλωσσικής μεταβολής. Αυτό δηλαδή του απλού γλωσσικού δανεισμού, ο οποίος στην τελική είναι και αναπόφευκτος. Όταν οι άνθρωποι έρχονται σε επαφή, τότε και οι γλώσσες έρχονται σε επαφή επίσης. Αυτό καταδεικνύεται και από την ύπαρξη πολλών αγγλικών δανείων στο λεξιλόγιο του μέσου σύγχρονου Ευρωπαίου, ως απόρρια τόσο της επιρροής που έπαιξαν και εξακολουθούν να παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο στη διεθνή σκηνή, όσο και της παγκοσμιοποίησης που όλοι με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο βιώνουν. Αυτοί ήταν ενδεικτικά κάποιοι από τους τρόπους που μία γλώσσα μπορεί να αλλάξει. Καταλήγοντας ωστόσο, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να επισημάνω το ότι τελικά βγαίνει από όλο αυτό το λογίδριο. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν πάνω από 7.000 γλώσσες σε αυτόν τον πλανήτη, εκ των οποίων μόλις οι 2.500 έχουν μελετηθεί. Αγγλικά, γαλλικά, σερβοκροάτικα, κέτσουα, ίγκμπο, μογγόλικα, βάσικα, μαλτέζικα και τόσες άλλες γλώσσες γύρω μας. Ωστόσο, το ερώτημά μου παραμένει. Ποια νου γλώσσα μπορεί να θεωρηθεί ως καθαρή? Ποια νου γλώσσα μπορεί να θεωρηθεί ως ανεπηρέαστη από όλες τις άλλες? Την απάντηση την αφήνω σε εσάς. Γιατί, κυρίες και κύριοι, μία γλώσσα αποτελεί το σημαντικότερο μέσο πανανθρώπινης επικοινωνίας και οφείλουμε ως σύγχρονοι άνθρωποι και πολίτες μοντέρνων καιρών να αποδεχόμαστε τη φύση της, να την καλλιεργούμε και το κυριότερο, να μην την αφήνουμε να σκουριάζει κολλημένη σε μια άλλη εποχή. Γιατί μία γλώσσα ακολουθεί πάντοτε την εποχή της. Και, κυρίες και κύριοι, αν θέλουμε μια καλύτερη γλώσσα, ας κάνουμε και μια καλύτερη εποχή. Ευχαριστώ πολύ.